Ρωσία, αλλά είναι ενδεικτική τη αντίληψη που επικρατεί σε ένα Δήμο, να μην στήσετε εξέδρα. Και παρακολουθήσατε όλα τα πρόσωπα του Δήμου Αλεξάνδρειας την παρέλαση και τη μαθητική και τη στρατιωτική από την ίδια φάση που ήταν και ο λαός. Μετά από δύο χρόνια είδαμε ότι στήσατε εξέδρα. Ο Δήμαρχος έδωσε τη δική του ερμηνεία. Ήθελα να πω στη δική σας άποψη. Το θεωρείτε σωστό? Ήταν εσφαλμένη η πρώτη απόφαση, είναι εσφαλμένη η δεύτερη? Ποια είναι η δική σας θέση? Πραγματικά είναι έτσι όπως τα λέτε. Μετά την εκλογή μας το Σεπτέμβριο του 2014, τον Οκτώβριο είχαμε την πρώτη μαθητική παρέλαση. Εκεί υπήρξε μία απόφαση συνολικά της Δημοτικής Ομάδας και του Δημάρχου, την οποία προσυπέγραψα κι εγώ. Και ήταν η απόφαση στο να μην στήσουμε εξέδρα. Νομίζω πολύ τεκμηριωμένα, πολύ σωστά, με πολύ σοβαρά επιχειρήματα. Η επιστολή έγραφε ότι δεν θα προβούμε στην τοποθέτηση της εξέδρας. Υπέγραψα και εγώ, συνυπογράφω εκείνη την επιστολή. Νομίζω ότι πράξαμε το σωστό και κάναμε το σωστό. Την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά εκτιμώ ότι αυτό ήθελε και ο κόσμος. Νομίζω ότι το αγκάλιασε, αυτό διαπίστωσα. Εγώ εμένα στη θέση μου, εκείνη που είχα προσυπογράψει εκείνη την επιστολή. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι αν σήμερα υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη είτε από τον Δήμαρχο είτε από τους συναδέλφους, τους Δημοτικούς Συμβούλους, εγώ οφείλω να τη σεβαστώ, γιατί μέσα στη Δημοτική Ομάδα προέχει η αρχή της πλειοψηφίας. Η προσωπική σας άποψη είναι όμως ότι η πρώτη απόφαση ήταν η σωστή? Νομίζω ότι αυτό το είπα ξεκάθαρα, ότι η πρώτη απόφαση που σε μην τοποθέτηση της εξέδρας θα έπρεπε να τηρηθεί. Εάν για διαφόρους λόγους άλλαξε, μεσολάβησε κάτι άλλο και άλλαξε και στήθηκε η εξέδρα, οφείλω να τη σεβαστώ αυτή την άποψη, γιατί σας εξήγησα και πριν ότι... Όχι, εδώ με ενδιαφέρει, γιατί βεβαίως τώρα η απόφαση για να στήσετε εξέδρα προφανώς θα συζητήθηκε σε μια ομάδα, κάποιος θα πήρε την απόφαση δηλαδή αυτή. Σεβαστό είναι αυτό που λέτε, αλλά όμως η προσωπική σας εκτίμηση, εμένα με ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη επί του θέματος. Ξεχάστε ότι είστε μέλος μιας δημοτικής ομάδας. Θέλω να ακούσω την άποψη που καταθέσετε ενδεχομένως μέσα στη δημοτική ομάδα. Ότι εγώ διαφωνώ, αλλά αν υπερισχύσει η πλειοψηφία θα την τηρήσω και θα τη στηρίξω. Τώρα, στον ίδιο πολιτικό φορέα ανήκετε, σε διαφορετικούς χώρους, επειδή οι παλιές ορολογίες πλέον αρχίζουν και είναι συγκεχημένες. Εσείς ανήκετε στον λεγόμενο φερόμενο προοδευτικό χώρο, ο Δήμαρχος στον φερόμενο συντηρητικό χώρο. Φτιάξατε όμως ένα ψηφοδέλτιο το οποίο απαρτίζονταν από στελέχη όλων των χώρων. Αμέσως μετά τις εκλογές διαπιστώσαμε ότι ο Δήμαρχος βρέθηκε να είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ως γεγονός, σας ανησύχησε, σας ενόχλησε, σας έφερε σε δύσκολη θέση? Θεωρείτε σωστή την επιλογή αυτή? Πραγματικά, όπως είπατε, πριν από δύο χρόνια, μέσα από κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες, δύο-τρεις άνθρωποι, και συγκεκριμένα τρεις άνθρωποι, καθίσαμε και συζητήσαμε για το ποια υποψηφιότητα θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στην προηγούμενη διοίκηση και να διοικήσει και να κερδίσει το δημαρχιακό θόκο. Ήταν δύο άνθρωποι που πραγματικά όμως θα ήθελα να τους αναφέρω. Ήταν μέσα στον χώρο τον προοδευτικό, εκεί που ανήκω, στον κεντρικό χώρο. Ήταν ο Γιάννης ο Αμπατζίδης και ο Νίκος ο Μπουσκέλης. Και μέσα από καθαρά δημοκρατικές διαδικασίες, στον βαθμό που εμείς αρχίσαμε να συζητάμε κάποια πράγματα, χωρίς να κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν άλλον, αποφασίσαμε να στηρίξουμε τον Παναγιώτη Κυρίνη. Και εκεί ξεκίνησε λοιπόν αυτή η διαδρομή, ώστε να φτάσουμε στο ευτυχές αποτέλεσμα και να κερδίσουμε και να κερδιθεί ο Δήμος. Επειδή ζούμε σε μια μικρή κοινωνία και επειδή γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας καλά, συνυπάρχουμε σε καθημερινή βάση, είτε με οικογενειακές, είτε με οικονομικές, είτε με πολιτικές φιλίες, εγώ ποτέ δεν έκρυψα και το γνωρίζουν όλοι που ανήκω. Όπως είπα πριν, ανήκω στον χώρο του κέντρου. Ήθελα εδώ όμως να επισημάνω και να πω ότι η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκινάει στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 2002. Όταν τότε, πολύ καλά γνωρίζουν όλοι τις περιοχές, όχι οι άλλοι τηλεθεατές που μας ακούνε, εγώ συμμετείχα σε ένα ψηφοδέλτιο ανεξάρτητο. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι τα προβλήματα των πολιτών δεν έχουν κόμμα και δεν έχουν χρώμα. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι το πιστεύω μου. Λοιπόν, κερδίσαμε τότε απέναντι σε ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρεστε σε δήμαρχο. Στον δήμαρχο, τον Πάπη τον Γιώνογλου, ο οποίος προερχόταν και προέρχεται όπως από τον χώρο του ΠΑΣΟ. Έδωσα τη μάχη και με υποψήφιο δήμαρχο τον Παναγιώτη τον Κυρίνη, που γνώριζα από πού προέρχεται και από ποιο χώρο είναι. Θεωρώ ότι αυτό που προέχει για τη λύση των προβλημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι η επίλυση των προβλημάτων.
Αυτό άλλωστε το αποδεικνύει και η πορεία μου και αυτό σας κάνω μια έτσι εισαγωγή και νομίζω ότι μου επιτρέπετε δύο λεπτά. Μου παρακαλώ. Να σας πω ότι από την πορεία μου 2002 μέχρι και σήμερα πέρασαν και άλλαξαν κυβερνήσεις πολλές. Εγώ είχα γαστεί συνεργασία και σε προσωπικό επίπεδο από όλες τις θέσεις τις οποίες μου έδωσαν οι εκάστοτε δημάρχοι και μπορέσαμε και λύσαμε ζωτικά προβλήματα. Βοήθησαν βουλευτές από όλους τους χώρους για να υλοποιηθούν και να γίνουν μεγάλα έργα στην πόλη της Αλεξάνδρειας και στο Δήμο της Αλεξάνδρειας. Να στιμήσω το κολυμβητήριο της Αλεξάνδρειας, συμμετείχα σε εκείνη τη διοίκηση και πάλεψα για την ολοκλήρωσή του. Να στιμήσω για το έργο της αποχέτευσης, το οποίο ολοκληρώθηκε επί θητείας μου στην δημοτική επιχείρηση, την λεγόμενη ΔΕΙΑΛ. Να σας θυμίσω και να σας πω τώρα και για ένα άλλο μεγάλο έργο που ολοκληρώνει και γίνεται το Πολιτιστικό Γραμματικό Κέντρο. Προσπαθείτε να εκτρέψετε τη συζήτηση στα θετικά. Όχι, και θέλω συγκεκριμένα τώρα να σας απαντήσω ότι ποτέ δεν έκρυψε για το που ανήκω. Ποτέ δεν έκρυψε και ο Δήμαρχος που ανήκει. Μετά από την εκλογή του και με τη στήριξη τη δική σας που δεν ανήκετε στον ίδιο χώρο, βρέθηκε να είναι εξ οφίτσιο μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Σας δημιουργεί πρόβλημα, σας ενοχλεί αισθητικά. Το θεωρείτε σωστό, θα το κάνετε αν είστε δήμαρχος εσείς? Κύριε Καυτεράνη, πραγματικά, αν αντιληφθώ ή αν καταλάβω ή διαπιστώσω ότι γίνοντας μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Δήμαρχος, αυτή όλη την προσπάθεια, την όμορφη, τον όμορφο αγώνα που δώσαμε παρέα, στελέχη από όλες τις παρατάξεις, εκτροχιαστεί, θα με προβληματίσει. Οφείλω να σας πω σήμερα λοιπόν ότι σαν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο Παναγιώτης Γκρίνης δεν έχω αντιληφθεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πώς ήρθε ο υποψήφιος περιφερειάρχης ο Τζιτζικώστας και ο Παναγιώτης Γκρίνης ήταν δημόσιο τοποθετημένος υπέρ αυτού με δημόσιο λόγο? Πώς? Και ύστερα όταν σε συγκεντρώσει της Νέας Δημοκρατίας είναι στην πρώτη σειρά, παίρνει το λόγο και λέει, μιλάει για παράδειγμα ως εξ οφίτσιο τοποθετηθεί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, άρα στην κοινωνία βγαίνει ένα συμπέρασμα που λέει ότι αυτός ο Δήμαρχος μας προτρέπει με τον τρόπο του, με τη στάση του, με τη συμπεριφορά του να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Εσείς βολεύεστε? Δεν νομίζω ότι μπορεί να επιφέρει με την τοποθέτησή του όσον αφορά για την υποψηφιότητα του κυρίου Τζιτζικώστα ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε άλλες ζητήματα που αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή, πρόβλημα στον τόπο εάν είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής. Το θεωρείτε αδύναμο δηλαδή πολιτικά, ότι δεν μπορεί να παρέμβει στην περιοχή? Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την ταυτότητά του της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πιστεύω ότι τίμησε, ότι τίμησε και τιμάει την ψήφο των πολιτών που ψήφισαν την ανεξάρτητη δημοτική κίνηση αυτή που με μπροστάρει στο Δήμαρχο. Επειδή σας γνωρίζω και όλα σήμερα, είστε γαλαντόμος δηλαδή, σας βρίσκω πολύ γλυκοπαίχτη. Δεν σας ξέρω έτσι. Για να σας ρωτήσω, πείτε μου λίγο, γιατί δεν προχώρησε η ιστορία με το συμπαραστάτη του Δημοτικού? Τι κάνατε στην δημοτική ομάδα και καταφέρατε να φέρετε αποτελέσματα 1, 2, 3 σε όσους υποψηφίους έβαλαν υποψηφιότητα? Καταρχήν, νομίζω ότι είναι κρίσιμο να ακουστεί και η δικιά μου άποψη για το αν πιστεύω σε αυτόν τον θεσμό. Να σας ακούσω. Στον συμπαραστάτη του Δημότη και τη επιχείρηση. Πιστεύω ακράδαντο ότι αυτό ο θεσμό πρέπει να παίρνει σάρκα και οστά. Δηλαδή να εκλέγεται την επόμενη μέρα ένας από τους άξιους και ικανούς τους οποίους οι οποίοι διεκδικούν να πάρουν αυτόν τον θόκο να διεκδικήσουν το θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. Εκεί λοιπόν έγιναν δύο διαδικασίες όπως προσβλέπει ο νόμος και στη δημοτική ομάδα την οποία συγκαλέστηκε για το συγκεκριμένο θέμα, αξιολογώντας και βλέποντας όλους τους υποψηφίους, υπήρξε η απόφαση ο καθένας κατά την κρίση του να ψηφίσει τον καλύτερο. Εντάξει, όμως αυτό τώρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω μέλη. Εδώ θα ήθελα δηλαδή, αν ο καθένας ψηφίσει τις επιλογές του, σημαίνει δεν πρόκειται να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία που ήθελε. Εδώ θα ήθελα να σας πω, νομίζω ότι εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά, οφείλουν να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές, να τους ενημερώσουμε δηλαδή για όσους δεν γνωρίζουν, ότι μόνο με τους ψήφους της συμπολίτευσης δεν έφυγε η συμπαράσταση του Δημότη. Και έτσι αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να συρθούμε ενδεχομένως και σε μια ανίαρες συμμαχίες με την αντιπολίτευση. Έχω θέση συγκεκριμένη για το συμπαραστάτη του Δημότη, την πιστεύω και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για την εκλογή. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, ως άποψη. Ναι. Θεωρώ ότι και έχω μία πρόταση την οποία, εάν μου δοθεί ποτέ η δυνατότητα και από τη θέση του Αντιδημάρχου και απλού Δημοτικού Συμβούλου, να την εισηγηθώ κάπου σε ανώτερα, στην ΚΕΔΕ και να εισακουστεί. Και τι εννοώ με αυτό? Πιστεύω ότι πρέπει άξια και ικανά στελέχη, τα οποία
θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το θεσμό κατά, κατά την κατάδυση των ψηφοδελτίων, αφού ανακοινώσουν πλήρες, να, ψηφοδέλτιο... να έχει υπάρχει και ένα ψηφοδέλτιο με τα ίδια πρόσωπα. Δηλαδή, εκλέγεται υποψήφιος ο Παναγιώτης Κυρίνης, αλλά ο συμπαραστάτης του Δημότη ήταν κάποιος ο οποίος τελικά δεν ανήκει στην πλειοψηφία της διοίκησης του Δήμου. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις ανίερες συμμαχίες, να αποφύγουμε την επόμενη μέρα τις συναλλαγές, να αποφύγουμε όλα αυτά που έχουν γίνει. Για να αποφύγουμε ενδεχομένως και κάποιες παρεξηγήσεις που το μόνο κακό που κάνουν στην τοπική κοινωνία τελικά είναι να δημιουργούν προβλήματα και πληγές που δεν είναι πολύ όμορφη πρόταση. Δηλαδή, την συζητήσαμε και χθες το βράδυ στο ραδιόφωνο ότι μία από τις σοβαρές προτάσεις θα ήταν μαζί με την εκλογή του Δημάρχου να είναι και να κατατεθεί στην ΚΕΔΕ, μαζί με την εκλογή του Δημάρχου να κατατίθεται και ένα ψηφοδέλτιο με το ποιο επιθυμείτε να είστε συνήγοροι συμπαραστάτες στο Δημότη, και ας εκλεγεί και να αντλεί τη δύναμή του από το λόγο και από μια δημοτική ομάδα. Και όπως σωστά είπατε, να μην χρειαστεί να έρθετε και σε μια συνεργασία ενδεχομένως κακής ποιότητας και με την αντιπολίτευση. Όμορφη πρόταση, αλλά δεν τη βλέπουμε να κατατίθεται κύριε Ναλμπάντη στις οργανωμένες συγκεντρώσεις που κάνουν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτότητας. Δεν ακούσαμε να τη θέτει κανένας. Παρότι είναι του προφανές γραμματέα, που θεωρώ εμπολίτη ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει σε μια δημοτική ομάδα, προσφέρει σε ένα δημοτικό οργανισμό, ότι η αναζήτηση, δεν ξέρω αν έχετε γνώση, θα με ενημερώσετε δηλαδή, ότι η αναζήτηση γίνεται από βιογραφικά ανθρώπων που βρίσκονται έξω από τον Δήμο της Αλεξάνδρειας. Έχει γίνει κάποια σχετική συζήτηση, έχετε κάνει κάποια επίσημη προκήρυξη, έχετε προχωρήσει σε αναζήτηση έτσι σε ιδιωτικό επίπεδο ψάχνοντας να βρείτε στελέχη τα οποία γνωρίζουν τοπική αυτοδιοίκηση. Και ποια η άποψή σας, πρέπει να υπάρχει γενικός γραμματέας και ποια μορφής, από ποια περιοχή, γιατί τίθεται και τέτοιο θέμα. Ναι, ήθελα να ξεκινήσω λίγο το τελευταίο της ερώτησής σας. Καταρχήν για το αν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει γενικός γραμματέας. Μιλάμε για έναν μεγάλο Δήμο, ένα γεωγραφικά μεγάλο τεράστιο. Δήμο, τεράστιο, πληθυσμιακά άνω των 45.000 κατοίκων και με προβλήματα πολλά, όπως φυσικά όλοι οι Δήμοι. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει γενικός γραμματέας. Είχε την ίδια άποψη και ο Δήμαρχος. Ότι παρότι στην αρχή είχα άλλη άποψη, τώρα νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προσληφθεί. Νομίζω ότι χρειαζόταν χτες. Ωραία, πολύ ωραία. Θεωρώ ότι η επιλογή του Γενικού Γραμματέα, και είναι έτσι, είναι καθαρά επιλογή του Δημάρχου. Το συζητήσετε στη Δημοτική Ομάδα. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει και είναι ότι έχουμε βάλει έναν κωδικό στον προϋπολογισμό μας που προβλέπει τα έξοδα της αντιπιστίας του Γενικού Γραμματέα. Στη Δημοτική Ομάδα δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Μάλιστα. Άρα θα είναι αποκλειστική επιλογή του Δημάρχου. Μία κουβέντα που έχω κάνει με τον Δήμαρχο μου είπε ότι βλέπει κάποια βιογραφικά. Κάνει κάποιες αξιολογήσεις προσώπων και πραγμάτων. Πιστεύει και αυτός ότι χρειάζεται γενικός γραμματέας. Ναι, όμως και νομίζω ότι πολύ γρήγορα. Σας βρίσκω πολύ δημαρχιακό. Πώς το πήρε αυτά τα βιογραφικά, αφού δεν βγήκε καμία δημόσια προκήρυξη να πει ότι τον τρόπο τον οποίο πήρε τα βιογραφικά από τη στιγμή που δεν έχει αναρτηθεί κάτι, τα πήρε σε προσωπικό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνει γενικός γραμματέας. Είναι επιλογή καθαρά του Δημάρχου. Δεν σας κρύβω ότι η προσωπική μου. Πάντα θα εκφέρω και την προσωπική μου άποψη χωρίς αυτό να σημαίνει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διαφορετική άποψη δεν συνθέτει για την καλή επόμενη μέρα της διοίκησης. Λίγο να σας πω και να είναι για το καλό του τόπου. Μας παρακολουθούν και πολλοί συντοπίτες μας, έχει ενδιαφέρον η σημερινή συνέντευξη. Με ενδιαφέρει να πάρω τα πρακτικά και να διαβάσω τι αποτέλεσμα βγάλετε. Με ενδιαφέρει η άποψη του Κώστα Ναλμπάντη ως ένας τέλεχος, γιατί η τελευταία ερώτηση θα είναι ποια είναι η θέση σας για την. Επόμενη μέρα του Δήμου Αλεξάνδρειας θα του θέσω ευθέως το θέμα. Γι' αυτό θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη. Βεβαίως πείτε δίπλα και ποια ήταν της δημοτικής ομάδας, αλλά πρωτίστως με ενδιαφέρει η άποψη του Κώστα Ναλμπάντη. Πείτε μου λοιπόν την άποψη σας για το. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να υπάρξει και πολύ σύντομα και εκτιμώ ότι Γενικός Γραμματέας μπορεί να βρεθεί από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, μην αποκλείοντας όμως και ανθρώπους αξιόλογους, νέους που είναι από την περιοχή του τόπου μας. Μου φαίνεται λίγο περίεργο σε 40.000 κόσμο να μην μπορείτε να βρείτε ένα παιδί το οποίο να έχει ένα πτυχίο πανεπιστημιακό, να ξέρει ανάγνωση και γραφή και να έχει όρεξη να διαβάσει. Διότι αυτά χρειάζεται, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Ναι, δεν υπόλοιπα θα τα μάθει. Νομίζω ότι πρέπει να έχει ενδεχομένως και μια σχετική εμπειρία για να διοικήσει το προσωπικό του Δήμου την επόμενη μέρα. Δεν σας το κρύβω, ότι, και αν μου επιτρέπετε, ότι η διαχείριση του ανθρώπινου προσωπικού, τη διοίκηση του Δήμου και γενικά του προσωπικού γενικά και σε όλες τις επιχειρήσεις. Είναι αρκετά δύσκολο. Χρειάζεται δηλαδή ένας άνθρωπος με εμπειρία. Σας το λέω και πάλι ότι έχουμε ικανούς ανθρώπους, άξιους ανθρώπους, με βαριά πτυχία, με εμπειρία,
να γίνει μια σωστή αξιολόγηση και αν προκύψει και κάποιος από τον τόπο μας, εγώ δεν θα ήμουν αρνητικός. Πάντως, εγώ θα σας πω ότι αν έβρισκα. Υπάρχει ένα θέμα το τελευταίο διάστημα που έχει διχάσει και την πλειοψηφούσα παράταξη. Είναι το θέμα της έκδοσης εφημερίδας. Τι συμβαίνει με το θέμα αυτό, τι τρέχει, ποιο είναι το κλίμα μέσα στη δημοτική ομάδα και ποια είναι η προσωπική σας άποψη. Πραγματικά είναι ένα από τα θέματα που είδα το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό. Ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πολύ και συζητιέται στο Δήμο της Αλεξάνδειας. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι εφημερίδες που έχουμε δει στο παρελθόν να εκδίδονται από τις δημοτικές, εκάστοτε δημοτικές αρχές, και όχι μόνο στο Δήμο Αλεξάνδειας, αλλά και σε άλλους δήμους και γειτονικούς δήμους, κατά τη δική μου άποψη δεν είχαν να προσφέρουν κάτι. Όπως ήταν στημένες, όπως ήταν δομημένες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη από μια εφημερίδα τέτοιου τύπου. Αυτού του τύπου. Ναι. Αυτή νομίζω σωστό. Ότι δεν αρμόζει και δεν την έχει ανάγκη η σημερινή διοίκηση. Η σημερινή διοίκηση έχει να επιδείξει έργο και χρειάζεται κατά την δική μου ταπεινή άποψη, επιτρέψτε μου, ένα έντυπο σε στυλ περιοδικού. Ένα έντυπο που το παρακολουθώ και το βλέπω είναι από έναν δήμαρχο που κατά τη δική μου άποψη είναι από τους πετυχημένους δημάρχους της Ελλάδος, το Σίμω το Δανιλίδη, ναι, που εκδίδει ένα τεύχος περιοδικού με καλή υφή, με καλή ποιότητα, ένα περιοδικό το οποίο αναπτύσσει κοινωνικές, πολιτιστικές δράσεις. Αναδιαστήματα πόσο? Ένα έγχρωμο περιοδικό. Σωστό. Και επειδή ο Δήμος Αλεξάνδειας, όντας ζώντας εκεί πέρα και με την ασχόλησή μου μετά από 15-16 συναπτά έτη, έχω δει ότι δεν έχει την ανάγκη να κάνει ένα έντυπο, μια εφημερίδα η οποία να βγαίνει σε πολύ κοντινά χρονικά διαστήματα. Έχει δηλαδή. Εσείς μιλάτε δηλαδή για ένα μηνιαίο μηνιαίο περιοδικό. Αυτό πάντως είναι κάτι διαφορετικό από την εφημερίδα νομίζω που συζητιέται για σήμερα, ή κάνω λάθος? Είναι μέσα στις προτάσεις. Να σου πω την αλήθεια ότι θα γίνει, από ό,τι έχω μάθει και από ό,τι έχω ενημερωθεί, στο προσεχές διάστημα θα γίνει μια κουβέντα, γιατί την έκδοση της εφημερίδας την έχει αναλάβει η ΚΕΔΑΚ, η Ενωφελής Επιχείρηση. Θα γίνει μια κουβέντα μέσα στη δημοτική ομάδα που ο καθένας θα αναπτύξει. Δεν κάνατε συγκεκριμένη ακόμη την πρότασή σας, δηλαδή αν είναι εβδομαδιαία. Όχι. Άρα είναι ανοιχτά όλα τα έντυπα. Ανοιχτά. Ήθελα όμως να πω ότι σε αυτό το έντυπο, και θέλω να είμαι ειλικρινής, να πω ότι ενδεχομένως θα πρέπει, όπως το φαντάζομαι, να δοθεί και απεριόριστος χώρος στον δημότη. Ο δημότης, ο οποίος μπορεί να τοποθετείται μέσα από, από αυτό το περιοδικό, να εκφράζει τα παράπονά του. Ναι, σωστό είναι. Σε καμία περίπτωση αυτό το έντυπο δεν θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής. Της περιοχής. Ανταγωνιστικά δεν κάνουν μια δουλειά. Ναι, ναι. Εν κατακλείδη να πω ότι πιστεύω σε ένα έντυπο περιοδικού, το οποίο δεν θα είναι ένα εμπορικό έντυπο, το οποίο θα είναι ένα έντυπο, ναι, που δεν θα κάνει ζημιά στις επιχειρήσεις. Ναι, σίγουρα θα πρέπει αυτό το έντυπο να αναδεικνύει και τα πολιτιστικά και τα κοινωνικά και τα έργα τα οποία γίνονται στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει στο Δήμο Αλεξάνδρειας και επειδή διαβάζουμε λίγο και την πλάτη από το αρνί το Πάσχα, βλέπουμε ποιοι επιθυμούν να κατέβουν οι υποψήφοι δήμαρχοι, κάνουμε ακτινογραφίες, στις ακτινογραφίες φαίνονται ακριβώς τα αποτελέσματα. Ερωτήθη λοιπόν αν κάποιος αντιδήμαρχός του, και φωτογραφίζαμε εσάς δηλαδή, αν θελήσει αύριο μεθαύριο να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος, έχετε πρόβλημα? Είπε ότι όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι αναφέρετο δικαίωμα, αλλά αν αυτό γίνεται σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου, θα του κόψω τα πόδια. Ήθελα να μου πείτε λίγο τη δική σας άποψη ως αντιδήμαρχος, στην περίπτωση κατά την οποία θέλατε αύριο μεθαύριο να διεκδικήσετε την δημαρχιακή θέση. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει πρόβλημα στη συγκατοίκηση με τον σημερινό δήμαρχο? Θεωρείτε ότι μπορείτε να λειτουργήσετε ως αντιδήμαρχος χωρίς κανένα πρόβλημα και στο τέλος της παρούσας θητείας να διεκδικήσετε με αξιώσεις την δημαρχιακή θέση? Ποια είναι η άποψη επί του θέματος? Πραγματικά, σε πολλά πηγαδάκια και στην περιοχή της Αλεξάνδειας συζητούνται διάφορα για διάφορα ονόματα. Δεν με εκπλήσει αυτό, γιατί οφείλω να σου πω ότι και το 2010, δηλαδή και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, σε πολλά πηγαδάκια συζητούνται το ίδιο. Νομίζω ότι έχω δείξει όλα αυτά τα χρόνια
που έχουν περάσει τοπική αυτοδιοίκηση, ότι αυτό, για αυτό το οποίο πασχίζω καθημερινά, σε καθημερινή βάση, και νομίζω αυτό το έχω κατοχυρώσει, είναι η επίλυση των προβλημάτων. Αυτό δηλαδή που με ενδιαφέρει, από ποια θέση κι αν μου δώσει ο Αλεξανδρινός λαός ή ο εκάστοτε δήμαρχος, αυτό για το οποίο παλεύω είναι και μόνο η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας και των πολιτών, κάνοντας ενέργειες πάντα για το καλό του τόπου. Θα ήθελα να σας πω όσον αφορά, δεν ξέρω αν χρησιμοποιήσει τη φράση ο δήμαρχος, ότι θα κόψει τα πόδια σε κάποιους δημοτικούς συμβούλους, αντιδημάρχους, όπως εσείς είπατε ότι φωτογραφίσατε εμένα, εάν και εφόσον δημιουργήσει πόμα στη δημοτική ομάδα. Στην δημοτική αρχή. Στη δημοτική αρχή. Εγώ, κύριε Καυτεράνη, σας το είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, ήμουν από τις, μαζί με ακόμη κανένα δύο από τους πρώτους που συμπορέστηκα με τον Παναγιώτη την Κυρίνη. Είμαι μέλος της οικονομικής επιτροπής, είμαι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και μετά την παρέτηση του κυρίου Αλεξόπουλου, του συναδέλφου μου, έγινε και αναπληρωτής δημάρχου. Όλες αυτές οι αποφάσεις που έχουν υπαρθεί, οι κινήσεις που έχουν γίνει, δεν συνάδουν με αυτό που πήγαν κάποιοι να περάσουν, ότι υποθάλπτει ο αντιδήμαρχος, εν ενεργεία ο αντιδήμαρχος, τον σημερινό δήμαρχο. Σε καμία περίπτωση. Δεν αρμόζει ότι υποσκάπτει. Δεν αρμόζει αυτό στο δικό μου το χαρακτήρα. Είμαι ειλικρινής, είμαι ξεκάθαρος. Αυτό που με ενδιαφέρει στο κομμάτι που με αναλογεί είναι να παλεύω για την λύση των προβλημάτων. Νομίζω και εκτιμώ ότι το πνεύμα της δημοκρατίας αφήνει τα περιθώρια σε όλους να έχουν φιλοδοξίες. Σε καμιά περίπτωση όμως να υποσκάπτουνε όταν είναι εν ενεργεία το δήμαρχο. Θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρος, κυρίως να το ξεκαθαρίσω αυτό, και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω μέσα από την Ιγνατία TV και στην εκπομπή σας, και να πω σε όλους τους συμπολίτες, στους δημότες του Δήμου Αλεξάνδρου μας ακούνε, ότι τιμώ την ψήφο τους όλα αυτά τα χρόνια που ανελιπώς με ψηφίζουν και με στηρίζουν, και θα κάνω το καλύτερο από τη θέση που μου δίνει για το καλό των ίδιων. Yeah.